Λοιπόν, η χθεσινή εκδήλωση αφορούσε σε ένα ζήτημα υψηλής προτεραιότητας και είχε μια ιδιαίτερη σημασία, γιατί οφείλεται στην ενεργοποίηση κυρίως των Ευρωπαίων βουλευτών, πολιτών. Έγινε για να υποστηρίξει όσο μπορεί το πανευρωπαϊκό κίνημα Right to Waters, το οποίο είχε σαν αποτέλεσμα την έκδοση σχετικού ψηφίσματος από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και είναι εξαιρετικά ελπιδοφόρο το γεγονός ότι στη σημερινή συγκυρία, που κινδυνεύουν όσα ανθρώπινα δικαιώματα έμειναν αλόβητα, ο ένεργος ρόλος του πολίτη σήμερα προβάλλει κυρίαρχος και απαραίτητος, αν πραγματικά θέλουμε να αντιμετωπίσουμε την τραγική πραγματικότητα, την οποία οι κυρίαρχες δυνάμεις διαμορφώνουν, εξυπηρετώντας οικονομικά συμφέροντα, και το ότι επίσης το κίνημα απέδειξε ότι η κοινή δράση έχει αποτελέσματα για τις αξίες που αφορούν στην ποιότητα και την καθημερινότητά μας και την αξιοπρέπειά μας. Στη σημερινή πραγματικότητα που 1,7 δισεκατομμύρια άνθρωποι εξακολουθούν να μην έχουν πρόσβαση σε ασφαλές πόσιμο νερό και πάνω από 2,6 δισεκατομμύρια, περίπου το 40% του παγκόσμιου πληθυσμού, δεν διαθέτουν επαρκείς εγκαταστάσεις υγιεινής και αποχέτευσης, η έλλειψη πρόσβασης σε καθαρό νερό είναι βασικό χαρακτηριστικό του κύκλου της φτώχειας που κτυπά αυτές τις χώρες, τις αναπτυσσόμενες χώρες και όχι μόνο, και η αδυναμία της αντιμετώπισης του οδηγεί σε παγκόσμια ανισότητα και αδικία. Οι αυξανόμενες τάσεις για εμπορευματοποίηση του νερού, η κακή διαχείριση των υδάτινων πόρων, η άνηση παροχή υπηρεσιών, η έλλειψη δίκαιων, βιώσιμων και υπεύθυνων πρακτικών είναι όλα άμεσες αιτίες της σημερινής παγκόσμιας κρίσης. Το νερό, λοιπόν, είναι ανθρώπινο δικαίωμα, δημόσιο και αναπαλωτρίωτο κοινωνικό αγαθό και όχι απλά μια πρώτη ύλη για εμπορική χρήση, και επειδή στο μέλλον θα γίνει το πιο πολύτιμο αγαθό και η πίεση θα αυξηθεί, εμείς σαν πολίτες δεν πρέπει να οπισθοχωρήσουμε, πρέπει να εντείνουμε τις δράσεις μας ώστε να διασφαλίσουμε ότι όλοι σε αυτόν τον πλανήτη δικαιούνται και θα έχουν πρόσβαση σε αυτό το φυσικό αγαθό. Πριν δώσω τον λόγο στους κυρίους παρισταμένους, που είναι οι κύριοι βουλευτές οι οποίοι στήριξαν αυτή την εκδήλωση και οι καλεσμένοι μας, θα ήθελα ξανά να ευχαριστήσω όλους όσους συμμετείχαν και συνέδραμαν στο να επιτύχει αυτή η εκδήλωση. Θα σας αναφέρω επιγραμματικά τα συμπεράσματα, που το πρώτο είναι ότι η αντίληψη που επικρατεί αυτή τη στιγμή στους Ευρωπαίους πολίτες είναι ότι το νερό είναι δημόσιο, συλλογικό και κοινωνικό αγαθό και απαιτείται η εξασφάλιση της πρόσβασής του σε όλους τους πολίτες. Το δεύτερο είναι ότι είναι ξεκάθαρο ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι υποχρεωμένη να προχωρήσει σε νομοθετική διαδικασία, να υλοποιήσει τις ρητές προβλέψεις του ψηφίσματος που υιοθετήθηκε με την γνωστή πρωτοβουλία Right to Waters από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και τρίτον, ότι έχει γίνει συνείδηση σε όλους ότι πρέπει να υπάρξει μια διευρυμένη πανευρωπαϊκή συνεργασία που θα μπορεί να στηρίξει τόσο αγώνες και διεκδικήσεις σε εθνικό επίπεδο, αλλά και να πιέσει τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συμμορφωθούν προς αυτό. Θα δώσω το λόγο αμέσως στους συναδέλφους για πολύ μικρές τοποθετήσεις του ενός λεπτού, θα παρακαλούσα, στον κύριο Λόπες καταρχήν. Trying to be very brief and in accordance to agreeing with much of what was said yesterday during the very well, very good initiative that we had. We feel, on behalf of the Portuguese Communist Party, that the privatization of water is only one of the many faces of the capitalist exploitation model in which we live in. In recent years, there has been a fury, so to say, privatization fury towards many areas of humanity. And water is, of course, one of them. And this has led, like was said yesterday, to the increase of costs to the people, to the degradation of the services, to the limitation of access to water for many areas of the population, namely areas further away from urban areas, with significant costs, of course, to the general population. Now,
we are in this house, the European Parliament, which is one of the institutions of the European Union. We know, of course, that there is no specific law that states that from the EU that states that water should be privatized. That states clearly that water should be privatized. They do not say this. But they do say they are arranged in a way that they guide. They guide the orientation of the governments and of the policies towards this direction. And there are many policies that conflict, of course, with this. The single market. Free trade also. And all of this, of course, contradicts with the needs and the of the people. One of the things that was said yesterday, and to summarize and to end up, of course, and in full agreement with the need for the universal right to water, for the need for the management of the water resources to be put aside from the market laws, for the need to revise the law and to grant that the property and management of the water remains in the public sector, there are a few things that for us are clearly needed to increase the mass struggle. And many examples were given yesterday of the power and of the importance of the mass struggle towards regaining or to stop the intentions to privatize water. The organization of the workers, of course, and of the populations, because without this organization it's not possible to have mass struggles. But also the absolute need for left policies. For left policies that are implemented, of course, by left governments. But not only left governments in name, left governments that do impose and implement policies that go in line and in accordance to what are the people's needs and to the interests of the countries. I would finish this. Thank you. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρία Μπόιλαν, για πολύ πολύ σύντομο. I'll be very brief. Rather than echoing the points that have been made about the drive to privatization, I suppose the main message I'd like to get out today is just for the Commission, and particularly for Commissioner Vella. As the rapporteur for the Right to Water report, which passed in September 2015, it made a very clear demand from the Commission that the universal and human right to water should be recognised in EU legislation. The Commission has failed to respond to that report, just like they failed to respond to the Citizens' Initiative. And their arrogance to the democratic processes are deeply concerning, particularly on such an issue as water, and also the hypocrisy in their actions when they say that they are neutral when it comes to how member states organise their water. Their actions clearly show the opposite. Both, as we heard, a lot of focus was on Greece. We know that the Troika are pushing a privatisation agenda in Greece. In my own country, in Ireland, they are starting that process because we don't have charges per household. We have it through general taxation. In order to start your privatisation agenda, you need to commodify the product, and therefore they are forcing the installation of water meters. Despite the fact that all of the evidence will show that water meters are not cost effective and they do not bring about the reduction in water consumption that is alleged. So that's really the message I wanted to leave today, is for the Commission and for Commissioner Vella, if he's listening, that he needs to listen to the citizens and to the European Parliament and to stop ignoring democracy. Thank you. No, thank you very much. I will be very brief. As I said yesterday, water is one of the most important resources on the planet. We need water just as we need air to breathe. Therefore, everybody should have a right to clean and affordable drinking water and a basic sanitation. And due
to the very high direct and indirect water consumption of a rapidly growing world population and due to the contamination of the ground and surface water by industry and agriculture, water is a very limited resource which not should be in the hand of international and multinational operating companies. There is now time to act, and it is the wish of the citizens. There is an urgent need for action of the policymakers, who, if not the policymakers, should ensure the right to clean water and affordable water for the population. That is why we need national, international, and European laws so that water management remains in the hand of the state or is returned in the hand of the state. It is absolutely necessary that we jointly fight against the privatization of water. We need common actions. The fight must go on for the human right for water inside this parliament and outside, so we can increase altogether the pressure. Thank you. Και εγώ σας ευχαριστώ, ΕΚ, και λέω να ξεκινήσουμε με δίλεπτες τοποθετήσεις. Μου επιτρέψετε να πω από την μοναδική κυρία που είναι πάνω στο πάνελ, την κυρία Κανελοπούλου πρώτα, που είναι από το Saved Creek Water, και μετά θα πάμε στις κυρίες. Δεν ξέρω αν πρέπει να διαβάσουμε τώρα το ψήφισμα που εξεδόθη. Ναι. Όλοι οι συμμετέχοντες σε αυτή τη διήμερη διαδικασία συγκεντρωθήκαμε εδώ στις Βρυξέλλες, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κινήματος Νερού, εκπρόσωποι συνδικάτων, επιστημονικών φορέων και κινημάτων από πολλές χώρες της Ευρώπης. Επισημαίνουμε από κοινού ότι την ίδια στιγμή που στα κέντρα λήψης αποφάσεων στη Γαλλία και στη Γερμανία το νερό επαναδημοτικοποιείται ύστερα από την αποτυχία του μοντέλου ιδιωτικοποίησης που προωθήθηκε επί δεκαετίες από την Παγκόσμια Τράπεζα και το Δέλτα Νιτάφ, ζητείται από τις χώρες υπό οικονομική επιτήρηση, την Ελλάδα, την Ιρλανδία, την Πορτογαλία, να ιδιωτικοποιήσουν τις υπηρεσίες ίδρευσης και μάλιστα κατά παράβαση τόσο της ουδετερότητας της Κομισιόν, όσο και του ψηφίσματος του Κοινοβουλίου σχετικά με την Πρωτοβουλία Ευρωπαίων Πολιτών Right to Water. Πιο συγκεκριμένα, οι εταιρείες ίδρευσης και αποχέτευσης Αθήνας και Θεσσαλονίκης ορίστηκε ως μνημονιακή υποχρέωση να ενταχθούν στο νέο Ταμείο Ιδιωτικοποιήσεων. Παράλληλα, άδειασαν τα ταμεία των διαθεσίμων της ΕΙΔΑΠ με επανειλημμένες κινήσεις επιστροφής κεφαλαίων και επενδύσεων ύψους 77 εκατομμύριων ευρώ, την ώρα που ζητείτε από το Asset Development Plan να απολυθούν το 11% της ΕΙΔΑΠ και το 23% της ΕΙΑΘ. Ζητούμε τη συμμόρφωση όλων των εθνικών κυβερνήσεων και των ευρωπαϊκών οργάνων, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Συνθήκη και τις δικές τους διατυπώσεις, ότι το νερό δεν αποτελεί εμπορικό προϊόν, όπως αναφέρεται στην Οδηγία 2060. Ζητούμε να συμμορφωθούν επίσης με τις δημοκρατικά εκφρασμένες μέσω δημοψηφισμάτων απόψεις των ευρωπαϊκών λαών, όπως στην Ιταλία, αλλά και στη Θεσσαλονίκη, στην Ελλάδα, που έχουν καταδικάσει επανειλημμένα την έμεση ή άμεση ιδιωτικοποίηση του κύκλου του νερού και της διαχείρισής του. Θέλουμε να τονίσουμε ακόμη ότι οι υπηρεσίες στην Ελλάδα έχουν καταφέρει να είναι κερδοφόρες, να είναι στην πέμπτη θέση εφαρμογής της οδηγίας σε θέματα αποχέτευσης, με συνέπεια η Ελλάδα να είναι τρίτη στην Ευρώπη σε καθαρότερες ακτές. Παρέχουν επίσης εξαιρετικό ποιοτικό νερό σε ένα από τα χαμηλότερα τιμολόγια στην Ευρώπη, προσφέροντας κατά περιπτώσεις κοινωνικά τιμολόγια για τους οικονομικά ασθενέστερους. Σε συντονισμό με τους φίλους μας του Ευρωπαϊκού Κινήματος Νερού από όλες τις χώρες, το επόμενο διάστημα όλοι οι συνυπογράφοντες θα ασκήσουμε πίεση τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο προκειμένου να πετύχουμε τους στόχους μας. Πιο συγκεκριμένα, προγραμματίζονται δράσεις νομικές, συνδικαλιστικές, καμπάνιες τοπικής και εθνικής εμβέλειας και γενικότερα δράσεις στο πλαίσιο του κάθε φορέα. Παραδειγματικά μόνο αναφέρουμε, πρώτον, μέλη του Save Greek Water έχουν ζητήσει με επίσημο έγγραφο τη δημοσιοποίηση κάθε επικοινωνίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και των ελληνικών κυβερνήσεων
Μετά την 24η Μαΐου 2014 και τη σχετική απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που αφορούν την ένταξη των ελληνικών υπηρεσιών ίδρυυσης στο υπερταμείο. Δεύτερον, στις 20 Μαρτίου εκδικάζεται η προσφυγή των μελών του ΣΕΚΕΣ σχετικά με τα ασφαλιστικά μέτρα κατά της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης Μετόχων της ΕΙΔΑΠ για επιστροφή κεφαλαίου ύψους 40 εκατομμυρίων ευρώ, πράγμα που καθιστά αβέβαιο το οικονομικό μέλλον της εταιρείας. Τρίτον, προσφυγή έχουν καταθέσει και εργαζόμενοι της ΕΙΑΦ, καθώς πολίτες της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, με κάθε ένδικο μέσο κατά της ένταξης των ΕΙΔΑΠ και ΕΙΑΦ στο υπερταμείο. Και φυσικά, η Ομοσπονδία Εργαζομένων στις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ίδρυυσης και Αποχέτευσης στην Ελλάδα χρηματοδοτεί ντοκιμαντέρ για την κατάσταση και το έργο των επιχειρήσεων αυτών, καθώς και τις αρνητικές επιπτώσεις της ιδιωτικοποίησης σε δημοτικό επίπεδο παγκοσμίως. Επίσης, τοπικά κινήματα, όπως τη Χαλκιδική, τη Θάσο, την Κόρινθο, την Κρήτη, έχουν ξεκινήσει συντονισμένες καμπάνιες ενημέρωσης πολιτών και δράσεων. Συμπερασματικά, διατρανώνουμε την αντίθεσή μας σε κάθε πολιτική που μετατρέπει το νερό από κοινό αγαθό σε εμπόρευμα, συμπεριλαμβανομένης και της τάσεως ανάκτησης πλήρους κόστους, που σύμφωνα με επιστημονικούς φορείς δεν είναι εφαρμόσιμη. Ζητούμε από το Ευρωκοινοβούλιο να συνεχίσει να στηρίζει τους αγώνες μας και να κατευθύνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εφαρμόσει τη βούληση των Ευρωπαίων πολιτών στο θέμα αυτό, δίνοντας έτσι ένα παράδειγμα ενίσχυσης των ευρωπαϊκών θεσμών που βρίσκονται και δικαίως υπό έντονη αμφισβήτηση. Σας ευχαριστούμε πολύ. Θα δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Σινιώρη, που είναι πρόεδρος της Ομοσπονδίας των εργαζομένων στην ΕΙΔΑΠ. Θα παρακαλούσα μονάχα στο δίλεπτο για να προλάβουμε να έχουμε και μία ερώτηση. Ευχαριστώ. Καλησπέρα και από μένα. Είμαι ο Γιώργος Σινιώρης, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας των Εργαζομένων της ΕΙΔΑΠ. Στο πάνελ εκπροσωπώ επίσης και την εταιρεία της ίδρυυσης της Θεσσαλονίκης, την ΕΙΑΘ, αλλά και όλη την Ομοσπονδία όλων των δημοτικών φορέων του νερού της Ελλάδος. Οπότε μιλάω εκ μέρους και των τριών που εμείς έχουμε άτυπα δημιουργήσει τον κλάδο του νερού της Ελλάδος, συνδικαλιστικά εννοώ. Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι στην Ελλάδα οι υπηρεσίες ίδρυυσης και αποχέτευσης αυτή τη στιγμή που μιλάμε παρέχονται από δημόσιους ή δημοτικούς φορείς. Στο λεκανοπέδιο της Αττικής, η εταιρεία ίδρυυσης και αποχέτευσης πρωτεύουσας είναι η ΕΙΔΑΠ. Έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα της ιδιοδότησης αποχέτευσης και επεξεργασίας λιμάτων και έχει στην ιδιοκτησία της τα δίκτυα και τις εγκαταστάσεις. Στη Θεσσαλονίκη, αρμόδια είναι η εταιρεία ίδρυυσης και αποχέτευσης Θεσσαλονίκης, η λεγόμενη ΕΙΔΑΠ, και στην υπόλοιπη Ελλάδα, οι κατατόπους δημοτικές επιχειρήσεις ίδρυυσης και αποχέτευσης ΔΕΙΑ. Όπως καταλαβαίνουμε, αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, το νερό και ο κύκλος του νερού διαχειρίζεται καθαρά από το δημόσιο. Εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να παραμείνει υπό τον έλεγχο του δημοσίου. Η θέση μας είναι αυτή, είναι απαράβατη. Ο αγώνας μας είναι και όλες οι προσπάθειες που κάνουμε να διατηρηθεί ο δημόσιος χαρακτήρας του νερού στην Ελλάδα. Πιστεύουμε ότι η οποιαδήποτε κυβέρνηση οποιασδήποτε χώρας πρέπει στρατηγική σημασία πηγές πλούτου της γης της να τις έχει στα χέρια της και να τις ελέγχει η ίδια. Δεν είναι δυνατόν και είναι αδιανόητο εν ώψη μιας κρίσης που έχει αυτή τη στιγμή η χώρα να προσπαθούν κάποιοι να εκμεταλλευτούν και να πάρουν όλη την περιουσία, τη συγκεκριμένη περίπτωση του ελληνικού λαού, και μάλιστα για 99 χρόνια. Εμείς είμαστε εντελώς αντίθετοι. Θεωρούμε ότι τα κοινωνικά αγαθά, και ειδικά όπως είναι το νερό, πρέπει να παραμένει στον έλεγχο του δημοσίου και οι αγώνες μας θα είναι μαζί με όλη τη συμμαχία γι' αυτό το σκοπό. Σας ευχαριστώ πολύ. Δεν έχω να πω πάρα πολλά πράγματα. Τα υπόλοιπα σε ερωτήσεις. Δεν άκουσα. Τελειώσαμε, θα μιλήσουμε και οι υπόλοιποι. Έχουν άλλους δύο. Λοιπόν, μιλήσατε ως βουλευτής. Μέσα σε ένα λεπτό τα είπατε όλα, κύριε Σινιώρη. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Λιμπέρη, εκπρόσωπο του ΣΕΚΕΤ για δημόσια ΕΙΔΑΠ στην υπηρεσία της κοινωνίας, επίσης για ένα λεπτό. Επίσης για ένα λεπτό. Αυστηρά για ένα λεπτό. Η μάχη για την κατοχήρωση της καθολικής, ατομικής και συλλογικής προσβασιμότητας σε επαρκές, καθαρό, πόσιμο νερό και σε ποιοτικές υπηρεσίες αποχέτευσης είναι θεμελιώδης προϋπόθεση του αγώνα ενάντια στην ιδιωτικοποίηση. Είναι ο έμπρακτος τρόπος να αντιμετωπίσουμε το νερό ως ανθρώπινο δικαίωμα και είναι ο δρόμος να δημιουργήσουμε μια ισχυρή συμμαχία εργαζομένων και κοινωνίας για την υπεράσπιση του δημόσιου νερού.
Σε αυτή την κατεύθυνση κινούμαστε ως συμμετοχικό ενωτικό κίνημα εργαζομένων και συνταξιούχων και θα δώσουμε τη μάχη μαζί με όλα τα κινήματα στην Ελλάδα και στην Ευρώπη στην κατεύθυνση αυτή. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ. Και το λόγο έχει ο κύριος Κακλής, Τριαντάφυλλος, Γενικός Γραμματέας του Συλλόγου Ελλήνων Γεωλόγων. Για ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ πολύ. Για ένα λεπτό, το θέμα είναι πολύ σύντομος. Σαν Σύλλογος Ελλήνων Γεωλόγων εκφράζουμε την αντίθεσή μας σε οποιαδήποτε εμπορευματικοποίηση του νερού, ξεκινώντας από την ίδια την οδηγία 2060 για τα νερά, όπου η πρώτη θεώρηση αναφέρει ότι το ίδωρ δεν είναι εμπορικό προϊόν όπως όλα τα άλλα, αλλά αποτελεί κληρονομιά που πρέπει να προστατεύεται και να τη χάνει από κατάλληλη μεταχείριση. Είναι ζωτική σημασία αγαθό για τον άνθρωπο και συνοπτικά, σαν σύλλογος, οι πάγιες μας θέσεις είναι ότι το νερό είναι φυσικό αγαθό, απαραίτητο για την ύπαρξη ζωής και η πρόσβαση των πολιτών σε ασφαλές, καθαρό και φθηνό νερό, καθώς και σε ποιοτικές υπηρεσίες αποχέτευσης, είναι ανθρώπινα δικαιώματα και δεν μπορεί να αποτελούν αντικείμενο οικονομικής αποτίμησης και εμπορικής δραστηριότητας. Οι υπηρεσίες σύνδρευσης και οι υποδομές εξασφάλισης νερού διαφόρων χρήσεων μπορούν να κοστολογούνται και να τιμολογούνται, αλλά δεν μπορούν να συμπεριλαμβάνονται σε οποιοδήποτε τύπο ιδιοκτησία υπηρεσιακών πόρων της χώρας μας. Καλούμε την κυβέρνηση να μην απελευθερώσει την αγορά υπηρεσιών ίδρυυσης και αποχέτευσης, να μην συμπεριλάβει τις υπηρεσίες ίδρυυσης και αποχέτευσης σε κανένας είδους εμπορικές ή δανειακές συμφωνίες. Τα σχέδια για ιδιωτικοποίηση δημοσίων εταιριών ίδρυυσης και αποχέτευσης, όπως η ΕΙΔΑΠ και η ΕΑΘ, πρέπει να αποσυρθούν από κάθε είδους συζήτηση. Καλούμε την Ευρωπαϊκή Ένωση να εξαιρέσει τον τομέα των υδάτων από την οδηγία για την απελευθέρωση, όπως άλλωστε έχει επανειλημμένα δεσμευτεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σας ευχαριστώ πολύ. Και τώρα, αν υπάρχει κάποια ερώτηση προς τους κυρίους, παρακαλώ. Θα ήθελα να σας ρωτήσω πώς ερμηνεύετε το αντιφατικό γεγονός που αναφέρατε ότι ενώ στους δήμους των ισχυρών κέντρων αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως το Παρίσι, η Στουτγκάρδη ή το Βερολίνο προχωρούν σε επαναδημοτικοποίηση των υπηρεσιών γύρω από το νερό, οι δήμοι των μικρότερων χωρών οθούνται προς την ιδιωτικοποίησή του. Ποια είναι η ερμηνεία που έχετε σε αυτό το γεγονός? Και επίσης, πώς θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί η υποκρισία που αναφέρθηκε προηγουμένως στη στάση της Κομισιόν? Θα μου επιτρέψετε να πω, να συγκεντρώσουμε τις ερωτήσεις και να γίνει μια απάντηση, γιατί περνάει ο χρόνος και δεν προλαβαίνουμε. Παρακαλώ. Όχι, όχι, η κυρία που είναι πίσω σας. Sorry. What did Harvey from the magazine Point Info in Paris? Just a clarification. I would like to ask the lady from Ireland what's the reason why, if I understood correctly, you are against meters for water. That's one thing. And is this in the various countries that are concerned? Is the sanitation always linked with water, and or is it separate? And what are your views on that? And do you have any? Maybe you gave that in your conference, but do you have any tables or something? What's the situation in various European countries? Because not just Greece or Ireland or Portugal or represented here. And it would be useful to, if we want to write about it, you know, it would be useful to have more data on all this. Σας ευχαριστώ. Υπάρχει μια τελευταία ερώτηση. Υπάρχει κάποιος που θέλει να κάνει? Παρακαλώ. Σκαρύμπας Θύμιος λέγομαι, εκπροσωπώ την Ομοσπονδία Οικολογικών Οργανώσεων Κορινθιακού Κόλπου, τον απλό πολίτη δηλαδή, χωρίς εξειδικευμένες γνώσεις και ο οποίος τώρα ενημερώνεται. Μιλάμε για κίνδυνο ιδιωτικοποίησης του νερού. Είναι σήμερα σε εξέλιξη το νερό στην Ελλάδα, της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης, αλλά τα τελευταία χρόνια μας βάλαν και δηλώσαμε μέχρι και το πηγάδι στο χωριό του παππού. Το πηγάδι το δικό μας που το θεωρούσαμε παραδοσιακό δικό μας. Και το δηλώσαμε και αυτό σαν πηγή νερού. Μπορείτε να μου πείτε με απλά λόγια, ποιο νερό που χρησιμοποιώ εγώ σήμερα με μια προσιτή τιμή ή δωρεάν από το ποτάμι ίσως, θα πρέπει να το πληρώνω μετά την ιδιωτικοποίηση ακριβά, γιατί η ιδιωτική εταιρεία έχει κατά κανόνα και αποδεκτά μόνο σκοπό τη μεγιστοποίηση των κερδών της. Το νερό της βρύσης, του πηγαδιού μου, του δικού μου, του προπάπου μου, το νερό του ποταμιού για να αρδεύσει ο αγρότης το χωράφι του.
Ευχαριστώ. Πολύ πολύ σύντομα, γιατί πρέπει να παρακαλέσουμε τους κυρίους μεταφραστές αν μπορούν να μας δώσουν 2-3 λεπτά ακόμη. Μια πρόταση είναι. Μαστοράκης Μανώλης από το ΣΕΚΕΣ. Υπήρξε απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας της Ελλάδος για τη μη ιδιωτικοποίηση της ΕΙΔΑΠ και την επιστροφή των μεταχών στο δημόσιο. Έχει υλοποιηθεί αυτή η απόφαση και αν όχι, γιατί? Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να δώσω το λόγο καταρχήν στην κυρία Κανελοπούλου για να απαντήσει την πρώτη ερώτηση και μετά όποιος νομίζει ότι πρέπει να απαντήσει στις επόμενες. Φυσικά η ερώτησή σας θα έπρεπε να απευθύνεται σε κάποιον εκπρόσωπο της Κομισιόν και να μας πει γιατί τόσο για τα θέματα της Ελλάδας όσο και για τις υπόλοιπες χώρες δεν έχει υλοποιηθεί ακόμη η βούληση των Ευρωπαίων πολιτών. Μάλιστα σε μια χρυσή ευκαιρία για να δείξει η ίδια η Κομισιόν ότι καταλαβαίνει ότι η υπαρξιακή κρίση της Ευρώπης έχει ακριβώς αυτό το έλλειμμα δημοκρατικών, το χαρακτηριστικό έλλειμμα δημοκρατίας που όλοι βιώνουμε αυτή τη στιγμή. Θέλω να αναφερθώ και λιγάκι στην ερώτηση της κυρίας από τη Γαλλία. Υπάρχει εκτεταμένη πληροφορία στο site μας, στο Save Greek Water και στα αγγλικά, που μπορούμε στη συνέχεια να δείτε λεπτομέρειες και να κουβεντιάσουμε για το άρθρο σας και ό,τι θέλετε. Νομίζω πως είναι ειδικά πολύ σημαντικό να καταλάβουν οι πολίτες στη Γαλλία ότι ενώ στη Γαλλία υπάρχει αυτή η μεγάλη τάση επαναδυτικοποίησης, όχι μόνο στο Παρίσι, στο Μονπελιέ και στις υπόλοιπες χώρες. Στις χώρες του Νότου δυστυχώς επιβάλλονται αυτές οι πολιτικές, παρότι είναι κερδοφόρες οι εταιρείες και παρέχουν καλές υπηρεσίες. Και αυτό είναι, πρέπει να ασκηθεί πίεση λοιπόν και από το γαλλικό λαό προς τις δικές τους κυβερνήσεις, για να έχουμε όλοι μαζί ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Just in relation to the metering, firstly, the Water Framework Directive does not require that the charges for water, the full cost recovery, is done on consumption basis. So they have clarified that in questions we sent to them. In Ireland, we didn't have metering. We pay for water through general taxation, and that is then distributed to the local authorities to manage the water source. So it's the most progressive form of paying for water because it's based on your ability to pay. In relation to the consumption of water in Ireland, we use 20% less than the OECD average, so the meters are unnecessary. It's not about reducing consumption. If you want to use meters at a district level, which is about detecting leaks, then that makes sense, because of course it helps you to identify leaks. If you put metering on every household, the most recent research project which looked at it on an international basis, I don't have the author to hand, shows that the cost of maintaining the meters, of managing a billing system related to the meters, does not actually pay for itself. In fact, it costs money, so it adds to the full cost recovery, which the European Commission is asking member states to apply, and it does not reduce the consumption of water. So where you have the most universal metering systems, the countries that have full saturation of meters actually have the highest consumption of water per household, whereas those countries that have lower metering or none, in the case of Ireland, actually have lower consumption. So the linkage of meters and consumption is not, it's not based on fact. And it is my belief, if you're doing it on a household basis as opposed to on a district basis, it's about commodifying the water. And if you commodify it, then it's facilitating the privatisation in the future. Mm-hmm. Sorry, did I understand correctly? If you have meter, then you are taxed, as we are in France, for instance, on our consumption per household. And but you're suggesting that that you pay for the water on another system, part of your taxes. And but what if my neighbor, you know, consumes and then he water his garden three times a day, and he also take 100 showers a day. And if I am a little bit more reasonable, I would feel that, you know, why do I have to pay for his overconsumptions where I am more reasonable? How do you... Just very briefly, this is always the touted story. As I said, on average, in households in Ireland, we're 20% below the OECD average. It's a myth that people are spending
half an hour in the shower or excessively using water. It's the vast majority of water is used in agriculture and industry, and they are not covering the full cost recovery. So it doesn't stack up that by installing meters you incentivize people to reduce water. What does work is education programs and going into schools and teaching people about the importance of water and conserving it. And we do that in Ireland through a green flag system in the schools, and it's obviously working because we don't waste water in Ireland. We have a lower consumption than those countries that have meters. Επιγραμματικά, να απαντήσω λίγο στην ερώτηση του κ. Καρύμπα. Εμείς, σαν γεωλόγοι, δεν μπορούμε να δεχτούμε ότι ένα πηγάδι βρίσκεται μόνο το εκεί πέρα, μια γεώτρηση ή μια πηγή σε ένα άλλο σημείο. Υπάρχει ένα εδετικό σύστημα, το οποίο ορίζεται μέσα στην οδηγία από τι αποτελείται. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά την ιδιωτικοποίηση, προφανώς και επειδή έχουν καταγραφεί όλα τα σημεία ύδατος τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, αν η δικιά σας περιοχή, για παράδειγμα, μπει σε κάποιο μελλοντικό σχέδιο ιδιωτικοποίησης, προφανώς και θα αναγκαστείτε να επιβαρυνθείτε το κόστος που θα ορίσει η εταιρεία η οποία θα αναλάβει τη διαχείριση του νερού. Και θα πιστεύω ότι αυτό, με βάση τις πρακτικές που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια ανά τον κόσμο, που η ιδιωτικοποίηση οδηγεί σε υποβάθμιση της ποιότητας του νερού, πιθανώς και με τις μεταλλευτικές δραστηριότητες που αναπτύσσονται στην περιοχή μας, στην Ελλάδα, στη Χαλκιδική, πιθανώς στη Φωκίδα ή σε Θάσο που έχουμε τα Μάρμαρα, να έχουμε αποτελέσματα τα οποία μακροπρόθεσμα να είναι αρνητικά, και θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί σε όλα αυτά τα κομμάτια. Ευχαριστώ πολύ. Και υπάρχει και άλλη μια ερώτηση που πρέπει. Μπορούμε να απαντήσουμε. Ποιος θα απαντήσει την τελευταία ερώτηση? Επειδή έχω το κείμενο εδώ που λέει και τις αποφάσεις. Λοιπόν, για να μην καθυστερούμε. Καταρχήν, το Σύνταγμα της Ελλάδος με δύο άρθρα. Αναφέρομαι στην ερώτηση που κάνει ο συνάδελφος ο κ. Μαστοράκης. Με δύο άρθρα δεν επιτρέπει την ιδιωτικοποίηση της ΕΙΔΑ και κατ' επέκταση των εταιριών ίδρυσης. Έκρινε η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας με την υπαριθμό 1906 του 2014 απόφασή της. Αναλυτικά, η Ολομέλεια του ΣΤΕ έκανε δεκτή την αίτηση των κατοίκων της Αθήνας που ζητούσαν να ακυρωθεί η κυβερνητική απόφαση με την οποία μεταβιβάστηκε χωρίς αντάλλαγμα από το ελληνικό δημόσιο στο Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου, το λεγόμενο ΤΑΙΠΕΔ, το 34% του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΙΔΑΠ. Όπως αναφέρεται στη δικαστική απόφαση, η μετατροπή της ΕΙΔΑΠ σε ιδιωτική επιχειρήση είναι αντίθετη στα άρθρα 5 και 21 του Συντάγματος, που επιβάλλουν τη μέρημνα του κράτους για την υγεία των πολιτών, αλλά και κατοχυρώνεται το δικαίωμα στην προστασία της υγείας. Στην απόφαση αυτή σημειώνεται ότι ο χαρακτήρας της δημόσιας επιχείρησης αναιρείται σε περίπτωση της αποξενώσεως του ελληνικού δημοσίου από τον έλεγχο της ΑΕ δια του μετοχικού κεφαλαίου ή της αποξενώσεώς του από εκείνο το ποσοστό των μετοχών που εξασφαλίζει τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα. Εν κατακλείδη, για να μην διαβάσω όλη τη σελίδα, η δικαστική απόφαση επισημαίνει αβεβαιότητα ως προς την παροχή προσιτών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας σε αυτό το βαθμό αναγκαιότητας δεν συγχωρείται από το άρθρο 5 του Συντάγματος, ειδικότερα μετά από το 6 Τετάρτου 2001 ψήφισμα της 7ης Αναθεωρητικής Βουλής και κατοχυρώνει το δικαίωμα στην προστασία της υγείας, καθώς και στο άρθρο 21 παράγραφο 3 που ορίζει το κράτος μεριμνά για την υγεία των πολιτών. Αυτό νομίζω τα λέει όλα. Συγγνώμη. Δεν έχει υλοποιηθεί. Απλά να ολοκληρώσω. Όχι, μισό λεπτό. Δεν έχει υλοποιηθεί. Το 27% του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΙΔΑ παραμένει στο ΤΑΙΠΕΔ και σκοπεύουν το 27% που είναι στο ΤΑΙΠΕΔ συν το 34% που είναι στο δημόσιο να μεταφερθεί στο νέο υπερταμείο ιδιωτικοποίησεων. Δηλαδή, πάμε σε μια ολική ανατροπή της εφαρμογής της απόφασης του ΣΤΕ στην ουσία. Λοιπόν, εδώ έχουμε τελειώσει. Να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας και το ενδιαφέρον που δείξατε για τη σημερινή συνέντευξη. Να ευχαριστήσω τους συναδέλφους, τον κύριο Έκ, τον κύριο Λόπες και την κυρία Βόιλαν και τους εισηγητές μας για την παρουσία τους εδώ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.